Έχουμε πει ότι ο νέος πρόεδρος της Κύπρου, ο κύριος Χριστοδουλίδης, πέραν του ότι έχει σχέδιο για την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων της Κύπρου, δηλαδή της Εθνικής Φρουράς, και να αποκτήσει πολεμικό ναυτικό και πολεμική αεροπορία, να τα ενισχύσει τέλος πάντων, θέλει να αλλάξει και το δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της Κύπρου και να προσπαθήσει να εντάξει ανάμεσα στους παράγοντες που παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενεργά δηλαδή, για την επίλυση του Κυπριακού, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το επιχειρεί αυτές τις μέρες που είναι η Σύνοδος Κορυφής Βρυξέλλες. Έχουμε τους πρώτους καρπούς αυτής της αλλαγής πολιτικής της Λευκωσίας. Σημαντικές δηλώσεις της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Κύπρο, της κυρίας Ρομπέρτα Μέτσολα. Η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολοκληρωμένη όσο η Κύπρος παραμένει διχοτομημένη, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα κατά τις κοινές δηλώσεις της με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στις Βρυξέλλες, ενώ υπογράμμισε ότι αυτή η διχοτόμηση ενός κράτους μέλους δεν είναι μόνο κυπριακό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό. Ξένοι τα λένε αυτά. Έχετε ακούσει τους δικούς μας να τα λένε και να τα φωνάζουν? Παράλληλα, η κυρία Μέτσολα επισήμανε ότι δεν θα γυρίσουμε τις πλάτες μας στην Κύπρο και την κοινή μας φιλοδοξία να δούμε την επανένωση του νησιού σας υπό την αιγίδα του ειρηνευτικού σχεδίου του ΟΗΕ, συμπληρώνοντας ότι η αλληλεγγύη της Κύπρου με την Τουρκία μετά τον καταστροφικό σεισμό τον περασμένο μήνα συνιστά απόδειξη ότι μπορούμε να οικοδομήσουμε εμπιστοσύνη, την οποία η Τουρκία την απέρριψε, έτσι. Σημείωσε ότι η Κύπρος είναι η βασική πύλη στη Μέση Ανατολή, στην Ασία, στην Κύπρο. Γνωρίζω τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Κύπροι στο μεταναστευτικό. Και ξανά δεν πρόκειται για κυπριακό ζήτημα. Κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να μείνει μόνο του να αντιμετωπίζει μόνο του τις μεταναστευτικές ροές. Ανυπομονώ να ακούσω από τον πρόεδρο τις προτάσεις του για μια νέα όθηση στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Για εμάς μπορούμε να είμαστε όσο πιο ξεκάθαροι γίνεται. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε σε όλους τους πιθανούς τρόπους. Θα βάλουμε όλους τους πόρους μας στη διάθεσή σας. Στο τέλος της ημέρας, η ειρήνη είναι ο στόχος μας, αναφέρει η Ρομπέρτα Μέτσολα. Εντάξει, από την πλευρά του είπε διάφορα και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος έχει επαφές με τον Σαρλ Μισελ, με τη Φορτελάιν, θα κάνει επαφές στη Σύνοδο Κορυφής και με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι ναι, ήδη έχουμε τους πρώτους καρπούς. Μακάρι οι καρποί αυτοί να πολλαπλασιαστούν.